Εν μέσω ποικίλων εκτιμήσεων και αντιδράσεων, τέθηκε σήμερα σε εφαρμογή το νέο τουριστικό ωράριο. Το γεγονός ότι η πρώτη μέρα συνέπεσε με την αργία της Κυριακής εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου είχε ως αποτέλεσμα στους εμπορικούς δρόμους στην ευρύτερη περιοχή της Λευκωσίας, όπως βλέπετε και στις εικόνες, να παραμείνουν κλειστά η μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων. Εντοπίσαμε δύο καταστήματα γνωστών μεγάλων εμπορικών αλυσίδων στην Λεωφόρο Μακαρίου στο κέντρο της Λευκωσίας και ένα στην οδό Στάση Κράτους και τους γυροδρόμους. Επίσης δύο καταστήματα στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Σταύρου στον Στρόβολο επίσης αξιοποίησαν το διάταγμα για το νέο τουριστικό ωράριο. Ο ιδιοκτήτης του ενός καταστήματος δέχθηκε να μιλήσει μπροστά στην κάμερα. Αυτοί σήμερα που φωνάζαν και λένε ότι θέλουν το ωράριο τότε, σήμερα φωνάζουν ότι δεν θέλουν το ωράριο. Εγώ λέω να αφήσουμε τα πράγματα να γυλήσουν, να τα δοκιμάσουμε. Προς το παρόν δεν χρειάζομαι προσωπικό. Λέω την αλήθεια. Αν χρειαζόμουν προσωπικό όμως, θα έπαιρνα την ευκαιρία που μας έδωσε το Υπουργείο για να πιάναμε ένα έξτρα προσωπικό για τις Τετάρτες ή τις Κυριακές. Αλλά προς το παρόν δεν χρειάζεται. Αν χρειαστεί, δεν θα το κάνω. Πάντως, τις επόμενες μέρες αναμένεται μεγαλύτερος αριθμός να εφαρμόσει το νέο ωράριο, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ήδη 503 εργοδότες έχουν αποταθεί στο Υπουργείο Εργασίας και υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού περίπου 2.500 ανέργων, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ταμείο Ανεργίας. Από σήμερα, λειτουργοί του Υπουργείου Εργασίας άρχισαν εντατικούς ελέγχους σε όλες τις επαρχίες και όπως δήλωσε στον Αντένα, ο ανώτερος λειτουργός εργασιακών σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Άντης Αποστόλου, έχουν επιθεωρηθεί μεγάλα καταστήματα και υπεραγορές. Έγινε μια ενημέρωση κατά τις επιθεωρήσεις από τους συνάδελφους τους επιθεωρητές σε διευθυντές και σε εργοδοτούμενους για το τι προνοεί ο νόμος και το διάταγμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, η ενημέρωση που έτυχαν οι επιθεωρητές τόσο από εργοδοτούμενους όσο και από υπεύθυνους καταστημάτων ήταν ότι μέσα στις επόμενες μέρες να προχωρήσουν προσλήψεις προσωπικού. Το Υπουργείο καλεί εργαζόμενους και όλους όσοι γίνονται δέκτες καταγγελιών για μη τήρηση των ωραρίων εργασίας και άσκηση πιέσεων στους εργαζόμενους να ενημερώνουν το Υπουργείο Εργασίας στο τηλέφωνο 77 77 85 77. Οι εμπορευόμενοι έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους με διευρυμένο ωράριο από την Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ και την Κυριακή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ.